Φίλοι και φίλες των υποδρομιών, γεια σας. Για μία ακόμη φορά στον υπόδρομο του Hi TV. Σήμερα θα προβλέπω ότι θα πρόκειται για μία πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Και δεν αφορά βέβαια εμένα. Εμένα με έχετε κάθε μέρα, αλλά σήμερα στο στούντιο έχουμε δύο καλεσμένους οι οποίοι μπορεί να αγγίξουν την πραγματικότητα εκεί που δεν μπορεί να την αγγίξουν άλλοι. Το αγγίξουν φυσικά είναι μεταφορικό και αφορά το να πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Πριν σας τους παρουσιάσω, θα ήθελα να θίξω ένα θέμα το οποίο εμένα με έχει πειράξει. Με έχει πειράξει όπως θα έχει πειράξει, φαντάζομαι, και πολλούς από εσάς. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από την ισονομία και την ισοτιμία που θα απορρέει από τις επιτροπές υποδρομιών. Δεν θα τους δώσω άλοθη σε αυτό που συνέβη. Τι συνέβη λοιπόν? Πήραμε τα δελτία της Φιλίππου Ενώσεως και διαβάσαμε για μια εξοντοτική τιμωρία του Προέδρου του Συλλόγου των Αναβατών, του Νίκου του Τσεργά. Εξοντοτική τιμωρία των 200 ευρώ. Του βάλαν 200 ευρώ πρόστιμο για τις εξής αιτίες. Λοιπόν, ο Αναβάτης ο Τσεργάς είχε καβαλήσει στην προηγούμενη συμμετοχή του, όχι την Νικηφόρα που έκανε πριν μερικές μέρες, τον Everask. Εκεί λοιπόν οι Ελλανοδίκες και όλος ο κόσμος εντόπισε ότι ο Αναβάτης ο Νίκος ο Τσεργάς, το μόνο που δεν έκανε στην ευθεία είναι να βοηθήσει τα λόγω του. Και πριν από την ευθεία ακόμη. Τον Everask. Ο οποίος φυσικά τερμάτισε σε μια σειρά, στη σειρά άφηξης δεν ήταν καθόλου αξιοπρεπής για αυτόν. Τον φώναξαν και τους είπε, ξέρετε κάτι, εμένα το άλογο αυτό το είδα εγώ ότι δεν πήγαινε και σχεδόν το λυπήθηκα. Φώναξαν και τον προπονητή του αλόγου, τον κύριο Χατζηχρήστο. Ο κύριος Χατζηχρήστος είχε τελείως διαφορετική άποψη. Ο άλογο ήταν μια χαρά. Κατόπιν αυτού λοιπόν αποφάσισαν να επιπλήξουν τον Νίκο τον Τσεργά και να του πούνε μην το ξανακάνεις. Με απλά λόγια σας το λέω. Ο Τσεργάς τους είπε βέβαια εντάξει δεν το ξανακάνω. Τρέχει προχθές με τον Αρίβα του κυρίου Μαργαρίτη, τον φωνάζουν και του λένε γιατί σταμάτησες τα λόγο σου και δεν το έσπρωξες. Ένα λέει αφού είδα ότι έμεινα τελευταίο στα 1000 μέτρα, στα 1000 έτσι, έχει ένα χιλιόμετρο ακόμα. Φοβήθηκα λέει να το σπρώξω, μην πέσει και κάτω το άλογο. Αυτή ήταν η απάντησή του. Και του είπανε, άκου Τσεργά, επειδή σε προειδοποιήσαμε να μην το ξανακάνεις, πάρε 200 ευρώ πρόστιμο για να την ακούσεις. Δεν την άκουσες Τσεργά, εγώ την άκουσα. Εγώ την άκουσα που αισθάνθηκα για μια άλλη φορά ηλίθιος. Λοιπόν, αν ήταν κανένας άλλος αναβάτης, κανένας χαλιάσος, θα τον είχαν στείλει σπίτι του. Αλλά ο Τσεργάς, από ό,τι φαίνεται, είναι ιδιαίτερα συμπαθής στους κρατούντες. Δεν δικαιολογείται, κύριε. Παρεύει δύο φορές για το ίδιο παράπτωμα τον κώδικα υποδρομιών που λέει ότι θα βοηθάς, θες, δεν θες, το άλογο σου μέχρι το τέλος. Σκοπός είναι να κερδίσεις, να τερματίσεις την καλύτερη δυνατή άφηξη. Τον παρεύει δύο φορές. Και μάλιστα εντελώς με περίσσιο θράσος, τη δεύτερη φορά λίγες μόνο μέρες μετά από την πρώτη. Έτσι θα αντιμετωπίζετε όλους τους αναβάτες, για να ξέρουμε. Εγώ πιστεύω πως όχι. Φτάσατε στο σημείο έναν παγκοσμίου φήμης αναβάτη, τον Γιώχανσον. Γιατί χαλάρωσε? Αυτό έγινε πριν μήνες. Γιατί χαλάρωσε τις προσπάθειές του στα τελευταία 100 μέτρα να τον εγκαλέσετε στην τάξη. Και καλά κάνατε. Σας είχε πει τότε μάλιστα για δικαιολογία, να σας θυμίσω το περιστατικό, ότι στην Ευρώπη αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. Όταν ένα άλογο δεν μπορεί στα τελευταία μέτρα, δεν το μαστιγώνουμε. Εσείς του είπατε ότι εδώ είναι αλλιώς. Και τον προειδοποιήσατε για τελευταία φορά. Λοιπόν, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι έτσι δεν θα φέρετε τον κόσμο στον υπόδρομο. Θα διώξετε και αυτούς που μείνανε. Ισονομία και ισοτιμία. Για όλους τους αναβάτες. Όποιο όνομα και αν φέρουν και όποια θέση και αν φέρουν. Συγγνώμη Νίκο Τσεργάν, σε στενοχώρησα. Όμως δεν είναι προσωπικό το θέμα. Και άλλος αναβάτης να ήταν στη θέση σου και να του είχαν φερθεί έτσι, είτε ο Δημητσάνης είτε όποιος άλλος, πάλι την ίδια κριτική θα έκανα. Λοιπόν, θα φύγουμε από εκεί, αφού πω και ένα άλλο ακόμη. Διαβάζουμε στο δελτίο Ελλανοδικών ότι ο Ύπος Ντομίγκο επέστρεψε το άλογο του κυρίου Μυτιλινέου, το οποίο ήταν από τα φαβορί της κούρσας, επέστρεψε με τραύμα στο στόμα. Θα ήθελα να ξέρω γιατί μας το γράφετε αυτό. Το γράφετε προφανώς για να το διαβάσουμε. Αλλά όταν μας λέτε τραύμα στο στόμα, δεν πρέπει να μας εξηγήσετε και τι είναι αυτό?
Δηλαδή, χτύπησε στα κάγκελα, μάτωσε το άλογο. Από εκεί διαπιστώνεται το τραύμα, έτσι, από το αίμα, φαντάζομαι. Μάτωσε το άλογο, χτύπησε στην πόρτα. Τι έγινε, έγινε αυτό. Μήπως δάγκωσε τη γλώσσα του και έσκησε και είδα τέμα, και την έσκησε και είδα τέμα. Μήπως από το τράβηγμα έχει κάποια ευαισθησία, από το πιάσιμο το, του αλόγου, από τα χειρόλουρα, τα γκέμια εκεί πέρα, έχει κάποια ευαισθησία. Γιατί δεν μας το εξηγείτε. Τι σημαίνει τραύμα στο στόμα. Έτσι, άντε απλά. Εμείς δεν δίνουμε τα λεφτά και πληρώνεστε κι εσείς. Σε εμάς θα τα πείτε. Εμείς πληρώνουμε. Εμείς είμαστε οι πελάτες. Πέστε το. Τραύμα στο στόμα. Από αυτό και από αυτό. Λοιπόν, μην ξανασυμβεί, σας παρακαλώ αυτό. Μην ξανασυμβεί, να είστε καλά. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, έχω την τιμή σήμερα στο στούντιο να έχω δύο εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου μας, του υποδρόμου. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών, του Ελληνικού Συλλόγου Ιδιοκτητών ΥΠΟΝ, ο κύριος Παπαδόπουλος, και ο προπονητής και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές του Συλλόγου των Υπροπονητών, ο Μαρίνος Σαντορινέος. Ξεκινώντας από το δεύτερο, τον Μαρίνο Σαντορινέο, για νεότερους θα πω ότι αποτελεί ως αναβάτης, θα ήθελα έτσι ένα γενικότερο πλάνο. Α, κύριε σκηνοθέτα, ευχαριστώ. Ως αναβάτης θα έγραψε μια δική του ιστορία. Λάμπρινε το χώρο των υποδρομιών. Οι παλαιότεροι ξέρουμε τι σημαίνει Μαρίνος. Μαρίνος είναι γνωστός. Το Σαντορινέος είναι το επίθετο που λέμε. Ξέρουμε τι σημαίνει Μαρίνος. Ήταν ο αναβάτης που έφερε ιδιοκτήτες στον υπόδρομο. Ήτανε star στην εποχή του. Την ίδια καριέρα φιλοδοξεί ο ίδιος, από ό,τι ξέρω, να κάνει και ως προπονητής. Όμως θα μείνουμε, γιατί ο Μαρίνος αγαπήθηκε πολύ, ως αναβάτης. Ως αναβάτης, τότε που με τον... Θα του δώσω κατευθείαν τώρα το λόγο. Τότε που με μεγάλο αντίπαλο τον Βαγγέλη τον Κεράτσα έδιναν συγκλονιστικές μάχες. Ήταν σε θέση αυτοί οι δύο και μόνο σε μια μεγάλη κούρσα, τον καβαλούσαν ισοδύναμα άλογα, να γεμίσουν τον υπόδρομο με 25.000 κόσμο. Δεν το καταφέρνει τώρα το ομάδα αλφαεθνικής να το κάνει αυτό. Μαρίνο, ας ξεκινήσουμε από τον Μαρίνο και τον Παπαδόπουλο που είναι και πρώτη φορά. Καταρχάς ήθελα να σε ευχαριστήσω που με καλέσατε εδώ, διότι πιστεύω ότι ο υποδρομιακός χώρος επιβάλλεται να έχει μια εκπομπή εν αντιθέση με όλα τα άλλα τα αθλήματα, παρόλο ότι ανήκουμε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και προς τα έξω δεν βγαίνει μια καλή εικόνα ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και καινούργιους ιδιοκτήτες και τέλος πάντων να το μάθει και ο καινούργιος και τα νέα παιδιά και ο καινούργιος κόσμος για να γεμίσει, γιατί εγώ είμαι 45 χρόνια στον υπόδρομο, μια εποχή είχαμε 6.000 κόσμο και τώρα δεν μπορούμε να μαζέψουμε 300 άτομα. Δεν είναι δικαιολογία ότι το υποδρόμιο είναι μακριά. Δικαιολογία είναι για να ακούγεται προς τα έξω. Για μένα, ναι, πιστεύω ότι έχει χάσει ο κόσμος την εμπιστοσύνη του γύρω από τη διεξαγωγή των υποδρομιών και περισσότερο ήρθα για αυτό το πράγμα, διότι εδώ και πέρα πολύ καιρό, περίπου 5 χρόνια ήρθε η Νέα Δημοκρατία, δεν ασχολήθηκε κανένας με το χώρο και με τα προβλήματα και να βοηθήσει να γίνει μια σωστή διαφήμιση γύρω από το χώρο για να μπορέσουν να έρθουν καινούργιοι ιδιοκτήτες. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα η καινούργια κυβέρνηση η οποία έχει έρθει θα ασχοληθεί περισσότερο με το χώρο του υποδρόμου και θα δώσει μια διαφορετική γραμμή γύρω από τον υπόδρομο, διότι από αυτό το χώρο ζουν 3.000 οικογένειες, το λιγότερο, και θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια γενική αναβάθμιση. Σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι φορείς οι οποίοι πιστεύω ο καθένας από τη δική του την πλευρά έχει βοηθήσει να φτάσουμε εδώ. Έτσι. Και να δημιουργηθεί μια διαδικασία, μια επιτροπή, μια συντονιστική επιτροπή, η οποία θα είναι από όλους τους φορείς, αναβάτες, ιδιοκτήτες, προπονητές, εργαζόμενοι, μόνιμοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πονάνε τις υποδρομίες και ζουν από τις υποδρομίες, και με αυτή την επιτροπή να κάνουμε σοβαρές προτάσεις προς τη φίλη που είναι, να τη βοηθήσουμε να αλλάξει λίγο το χώρο μέσα, διότι είναι κρίμα να είμαστε μια χώρα και να μπορούμε να έχουμε ένα υπόδρομο και να έχει η Τουρκία 6. 9. Λοιπόν, πιστεύω ότι φέρουμε ευθύνη όλοι. Εγώ περισσότερο γι' αυτό ήρθα σήμερα στην εκπομπή, διότι αρκετό καιρό τώρα δεν υπήρχε παλιά, υπήρχαν κάποιες εκπομπές και μιλάγαμε.
Δεν μπορούμε να πάμε πιο κάτω από εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή. Φταίνε πάρα πολλά πράγματα και όπως θέμε και εμείς οι προπονητές, έτσι μην βγάλουμε εμείς την ουρά μας έξω από αυτή τη διαδικασία. Δεν νομίζω απλά, ότι θα σας αφήσω να τη βγάλετε έξω, απλά, φίλε Μαρίνο. Απλά πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε από τη δική μας την πλευρά. Έτσι, από μια γραμμή ο καθένας, να αλλάξει η εικόνα του υποδρόμου και να έρθει ο κόσμος με διαφορετικό σκεπτικό στις υποδρομίες. Κύριε Παπαδόπουλε, άκουσα τον Μαρίνο να λέει για μια συντονιστική επιτροπή. Το ότι χρειάζεται να συντονιστούν, να υπάρχει κάποιος που να συντονίσει κάποια πράγματα εκεί μέσα, στο χώρο το δικό μας εννοώ, εκεί μέσα, ή μάλλον εδώ μέσα, στο χώρο το δικό μας, δεν υπάρχει αμφιβολία, για μένα τουλάχιστον. Όσο για αυτή την πρόταση, δηλαδή μια επιτροπή από όλους τους φορείς, αυτό είπε ο Μαρίνος, από όλους τους φορείς, συντονιστική. Εσείς πώς τη βρίσκετε αυτή την πρόταση και αν πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ρεαλιστική, ότι μπορεί να είναι εφικτή? Καλοδεχούμενη είναι μια τέτοια πρόταση και όχι μόνο καλοδεχούμενη, αλλά θα ήταν και πάρα πολύ επικοδομητική. Στο παρελθόν είχε γίνει μια συντονιστική επιτροπή λίγο καιρό πριν φύγουμε από το Φαλερικό Δέλτα. Είχαν τότε συγκεντρωθεί πάρα πολλές απόψεις από όλους τους υποδρομιακούς φορείς με την αιγίδα του ΕΛΣΥΠ. Είχαν συμμετάσχει όλοι εκτός από την ΕΙΔΙΕ. Είχαμε κάνει μια πάρα πολύ μεθοδική δουλειά και είχαμε καταλήξει σε συμπεράσματα και σε προτάσεις προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Πήγαμε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με την βοήθεια του τότε Προέδρου του ΟΔΙΕ, του κυρίου Καλλήρη. Δυστυχώς βρήκαμε στεναρή αντίσταση όσον αφορά την παρουσίαση και την συζήτηση οποιονδήποτε θεμάτων από τον τότε Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού ή Υφυπουργού Αθλητισμού, δεν θυμάμαι καλά, τον κύριο Λιάννη, με αποτέλεσμα αυτή η συντονιστική επιτροπή να μην μπορέσει να προχωρήσει στο έργο της. Είναι μια πολύ καλή ιδέα, επίκαιρη και αναγκαία φαντάζομαι αυτή τη στιγμή, διότι πράγματι τα πράγματα στον υπόδρομο δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Πιστεύετε ότι ακόμη και αν γινόταν αυτή η πρόταση, γινόταν πραγματικότητα, δηλαδή δεχόντουσαν όλοι οι φορείς να στείλουν κάποιον αντιπρόσωπο σε μια τέτοια επιτροπή, θα έβρισκε αυτή η επιτροπή χώρο να ελιχθεί, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα? Βρήκε στο παρελθόν που τα πράγματα ήταν, θα έλεγα, ακόμη πιο δύσκολα. Θέλετε να πείτε ότι στο παρελθόν η Φίλιππος Ένωσης συνεργάστηκε με μια τέτοια επιτροπή? Καθόλου δεν συνεργάστηκε. Οι δύο φορείς που δεν συνεργάστηκαν ήταν η Φίλιππος Ένωση και η ΕΙΔΙΕ. Μα όταν δεν συνεργαστεί η Φίλιππος Ένωση, η οποία είναι η διοργανώτρια, των υποδρομιών, αρχή, τότε αυτή πού θα αποτανθεί, πώς θα είμαι? Αντίπαλο ότι η Φίλιππος Ένωση. Μα κύριε Δημητρίου, η Φίλιππος Ένωση δεν συνηθίζει να συνεργάζεται με είτε επιτροπές ή με φορείς ή με ανθρώπους οι οποίοι δεν συμφωνούν απόλυτα μαζί της. Μάλιστα. Η Φίλιππος Ένωση έχει συνηθίσει τόσα χρόνια να κινείται ανεξάρτητα, αυτόβουλα, μη γνωρίζοντας και συζητώντας θέματα τα οποία αφορούν τους υποδρομιακούς φορείς και τους υποδρομιακούς κλάδους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το υποδρόμιο έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει. Από τέτοιες ενέργειες έφτασε. Μάλιστα. Μπορώ να πω την άποψή μου? Φυσικά. Εγώ έχω, όχι δεν συμφωνώ με τον κύριο Παπαδόπουλο, αλλά έχω μια διαφορετική άποψη αυτή τη στιγμή. Έχουν μπει κάποια καινούργια άτομα μας στη Φίλιππος Ένωση. Έχει μπει ο κύριος Μαρινόπουλος, ποιος έχω συνεργαστεί και σαν ανάβαση και σαν προπονητής μαζί του. Έχει υποδρομιακή εμπειρία, είναι μια οικογένεια που είναι τόσα χρόνια στον υποδρόμο. Έχει απόψε, έχει άλογα στο εξωτερικό. Έχει μπει ο κύριος Μητυλινέος που είναι ένα καινούργιο αίμα. Έτσι, πιστεύω ότι θα ήταν, δηλαδή τώρα επειδή έχουμε εκλογές εμείς μεθαύριο, στις 5 του μήνες έχουμε εκλογές. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν εκλογές και θα είμαι οπωσδήποτε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Είσαι υποψήφιος? Ναι. Θα είμαι οπωσδήποτε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Και εσύ όμως είσαι υποψήφιος? Κοιτάξτε να δείτε, έχω βάλει στο σωματείο αυτή τη φορά, γιατί είμαι πάντα στο σωματείο. Την προηγούμενη φορά δεν έβαλα για κάποιους λόγους προσωπικούς. Πιστεύω ότι τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή στο σωματείο έχουν κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά βρήκαν από ό,τι μας έλεγαν τείχο. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα, επειδή λέμε αλλάζει η κυβέρνηση, έχει μπει μια καινούργια Φίλιππος Ένωσης,
Πιστεύω ότι ένα διοικητικό συμβούλιο που θα ληφθεί λίγο διαφορετικά, πιστεύω ότι θα βρούμε ένα διαφορετικό κλίμα. Μάλιστα. Και ίσως να πετύχουμε κάποια πράγματα, γιατί η ΗΠΑ επιβάλλεται πλέον. Έχουμε φτάσει μέχρι κάτω. Εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στον υπόδρομο. Έχω περάσει καλές μέρες και είμαι υποχρεωμένος σαν επαγγελματίας και στο χώρο να προσφέρω τις υπηρεσίες μου, διότι όπως είπα και προηγουμένως δεν πάει άλλο στον υπόδρομο. Έχουμε φτάσει στην εξαθλίωση. Όταν φεύγουν κάθε μέρα, τώρα που διαβάζω άλογα για εξυποδρομιακή χρήση και αποδυναμώνεται το υλικό των αλόγων, πώς θα γίνουν οι τρεις υποδρομιακές ημέρες? Πώς θα γίνει το στοίχημα να είναι αξιόπιστο ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε κόσμο? Επιβάλλεται λοιπόν μια όπως είπα, συντονιστική επιτροπή και από τους αναβάτες και τους προπονητές να καθίσουμε κάτω να τα πούμε όλα ευθέως όπως είναι και ο καθένας από τη δική του πλευρά να βοηθήσει. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό το κομμάτι το εξής, ότι το πρόσφατο Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΥΠ Ενώσεως, το οποίο εξελέγει, αν δεν απατώμε τώρα, εδώ και δεν είναι και τόσο καινούριο. Ναι, είναι 2 έτη. Μόλις πρωτοσυνεδρίασε, υποτίθεται ότι συνέστησε κάποιες επιτροπές για να λυθούν κάποια υποδρομιακά θέματα. Τότε, λοιπόν, έγινε μια επιτροπή με επικεφαλή τον κύριο Μητυλινέο, ώστε να βελτιωθούν οι ελληνικές υποδρομίες κτλ. Δεν ξέρω, Μαρίνο, ή εσείς κύριε Δημητρίου, αν είδατε κάποιο αποτέλεσμα ή κάποια ενέργεια από αυτή την επιτροπή. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει. Ας μιλήσει ο Μαρίνος, αν έχει δει πρώτα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κοιτάω ποτέ πίσω, κοιτάω μπροστά. Εντάξει, εγώ λοιπόν κοιτάω δεν και πίσω. Δεν μπορώ να κάνω τώρα κριτική. Ναι. Εγώ βλέπω ότι μέσα από αυτήν την εκπομπή θα ληφθούν κάποια μηνύματα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογήσουν και οι υπεύθυνοι, διότι φέρουν ευθύνη αν τυχόν το υποδρόμιο κλείσει. Μαρίνο, θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ κοιτάω και πίσω. Πρέπει να το ομολογήσω αυτό, καλός ή κακός. Κοιτάω πάντα και πίσω. Κοιτάω και πίσω για να δω πώς έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει. Κάποια πρόσωπα από αυτά που με έχουν οδηγήσει εννοώ έχουν οδηγήσει στον υπόδρομο. Εντάξει, καμιά φορά το προσωποποιώ, είμαι λίγο φανατισμένος με τον υπόδρομο, όπως κάποιος άλλος μπορεί να είναι με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έχουν οδηγήσει λοιπόν τον υπόδρομο σε μια κατάσταση η οποία είναι γνωστή. Να μην το χίλιο, μην το πούμε, μην αναλώσουμε την εκπομπή σε αυτό το θέμα. Είναι γνωστή. Εγώ δεν δίνω συγχωροχάρτια εύκολα, δεν κοιτάω μπροστά, κοιτάω και πίσω. Απαιτώ την τιμωρία και δεν μιλάμε βέβαια για δικαστήρια και ποινικές ευθύνες κτλ. Απαιτώ την τιμωρία. Στη συνείδηση των Φιλίππων είναι καταδικασμένοι και στη συνείδηση δική μου κάποιοι άνθρωποι για επειδή δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Εγώ έτσι το κρίνω, έτσι το λέω. Δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Ας το διορθώσουν. Ας το διορθώσουν να βγω να πω κάποια στιγμή μετά από μερικούς μήνες κάποια άλλα πράγματα. Όμως μιλάω με τα δεδομένα. Θέλω να πάμε σε κάποια θέματα τα οποία είναι σοβαρά. Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, να κάνω μια διακοπή. Έχω την τύχη ατυχία να βρίσκομαι στα διοικητικά των ιδιοκτητών από το περίπου 2002 με την ίδρυση του ΕΛΣΥΠ. Γνώρισα αρκετούς γενικούς γραμματείς αθλητισμού, επίσης γνώρισα και αρκετά διοικητικά συμβούλια της ΛΥΠ Ενώσεως. Θα σας πω, με έκπληξη αντιμετώπισα το γεγονός ότι και ο κύριος Έξαρχος, ο οποίος ήταν παλαιότερα γενικός γραμματέας αθλητισμού, και ο κύριος Ορφανός που υπήρξε υφυπουργός αθλητισμού, και ο κύριος Ιωαννίδης που υπήρξε υφυπουργός αθλητισμού, και ο κύριος Δουβής, ο οποίος γενικός γραμματέας αθλητισμού, όλοι έδειξαν στην αρχή της θητείας τους ενδιαφέρον για να λύσουν τα προβλήματα του υποδρόμου. Άκουσαν κάποιους από τους εκπροσώπους των φορέων και συμφώνησαν μαζί τους να δώσουν κάποιες λύσεις και να κινηθούν κάποια πράγματα. Λοιπόν, με μεγάλη μου έκπληξη, όλες τις φορές μηδεμιάς εξαιρουμένης, για να μην νομίζει κανείς ότι μιλάω από πολιτικής πλευράς, και στη μία περίπτωση του ΠΑΣΟΚ και στην άλλη περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος, από εκεί που είχαν μεγάλη διάθεση να βοηθήσουν, δεν είχαν καμία απολύτως διάθεση να ακούσουν καν το όνομα του υποδρόμου. Ξέρετε γιατί, που οφείλεται αυτό? Οφείλεται στο γεγονός ότι προσπάθησαν να περάσουν κάποια μηνύματα, προσπάθησαν να δώσουν κάποιες λύσεις, αλλά κάποιοι
δυστυχώς προερχόμενοι μέσα από τον υποδρόμο και μέσα από υποδρομιακές αρχές δεν τους επέτρεψαν να συμβεί κάτι τέτοιο. Φοβάμαι λοιπόν ότι και ο καινούργιος άνθρωπος ο οποίος θα τοποθετηθεί σαν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού θα πάθει το ίδιο πράγμα. Υπάρχει μια διαρχία αρχών μέσα στον υπόδρομο. Απ' τη μία έχουμε τον ΟΔΙΕ, ο οποίος είναι ο Οργανισμός Διεξαγωγής Υποδρομιών Ελλάδος και υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα του κράτους. Και από την άλλη έχουμε τη Φίλιππο Ένωση Ελλάδος, η οποία υποτίθεται ότι λειτουργεί για να ελέγχει τις υποδρομίες στο λειτουργικό τους μέρος. Λοιπόν, όταν αυτές οι δύο αρχές δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, διότι οι μεν κοιτάνε το συμφέρον του κράτους και οι δε κοιτάνε δυστυχώς το συμφέρον ιδιωτών. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλίππου Ενώσεως υπάρχουν ιδιώτες, οι οποίοι είναι υποπαραγωγοί, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν ανήκουν στην επιρροή του κράτους. Όταν λοιπόν αυτές οι δύο υποδρομιακές αρχές δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, δημιουργούνται προβλήματα τα οποία συνήθως λύνονται από κάποια πολιτικά γραφεία, από κάποιους συμβούλους κ.ο.κ. Υπάρχει πρόβλημα διοίκησης των υποδρομιών θεσμικό. Εάν δεν λυθεί αυτό το θέμα της διαρχίας, ο υπόδρομος άσπρη μέρα δεν πρόκειται να δει ποτέ. Μάλιστα. Ο υπόδρομος δεν πρόκειται να δει. Λοιπόν, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό σας το λέω από τώρα να το ξέρετε. Διότι και η Φίλιππος Ένωσης, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το έχω ψάξει, σου λέει: εγώ είμαι κράτος. Ο ΔΙΕ λέει: είμαι και εγώ κράτος. Ο Δουβής μου είπε εμένα, ο κύριος Δουβής, ο πρώην Γενικός Γραμματέας, αγανακτισμένος σε ένα σημείο, δηλαδή έτσι έδειχνε ο τόνος της φωνής του τουλάχιστον, τι θες να κάνουμε, αφού είμαστε οι μόνοι 10 οι οποίοι δεν μπορούμε να κουμαντάρουμε το προϊόν μας. Λοιπόν, τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Από εκεί και πέρα, θα κρίνουμε και αυτούς που θα έρθουν. Βέβαια, και εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Θα κρίνουμε και αυτούς που θα έρθουν από το έργο τους. Κατά πάσα πιθανότητα είναι ο κύριος Παταβούκας ο γενικός. Φάνηκε ενημερωμένος στην πρώτη του επίσκεψη. Λοιπόν, στον κατά πάσα αυτό πιθανότητα. Είναι πολύ. Από εκεί και πέρα. Ελπιδοφόρο. Από εκεί και πέρα θα πάμε στα τρέχοντα. Στα τρέχοντα. Να ξεκινήσω από τον Μαρίνο, που είναι τον προπονητή, τον κύριο Σαντορινέο. Λοιπόν, Μαρίνο, έχει τελευταία είδαμε εδώ πέρα ότι βγήκε μια απόφαση της Φιλίππου Ενώσεως που αφορούσε η τροποποίηση των άρθρων περί ουρολειψιών. Μάλιστα. Γενικότερα, έτσι να το πούμε, για τον doping control. Έχει γίνει συζήτηση πάνω σε αυτό. Εγώ θα κάνω μια παρατήρηση και θα πω ότι αυτή η δουλειά εδώ που έχει γίνει, δεν είναι δουλειά στο πόδι. Είναι δουλειά μελετημένη από λέξη σε λέξη. Και αυτό το λέω και στα καλά του, τα θετικά του, τα οποία μπορεί να έχει μέσα, αλλά και σε αυτά που μπορεί να δημιουργήσουν ερωτηματικά. Τίποτα δεν είναι. Αυτή η δουλειά είναι δουλειά επιστημονική. Βλέπω Κότσικο εδώ μέσα, τον κύριο Κότσικο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα, και Μαρίνο, δεν θα υπήρχε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν θα χρειαζόταν να υπάρχουν καν τέτοια άρθρα αν κάποιοι συνάδελφοί σου δεν φρόντιζαν κάποιες φορές να βοηθάνε σε εισαγωγικά το βοηθάνε κάποια άλογα με απαγορευμένες ουσίες. Ότι υπάρχουν απαγορευμένες ουσίες και προπονητές που τα χορηγούν και λέω απαγορευμένες ουσίες, έτσι δεν λέω ντόπινγκ, το ξεκαθαρίσουμε. Το γενικεύω. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εν πάση περιπτώσει, είσαι έμπειρος, πολύ έμπειρος προπονητής. Θα ήθελα να μου πεις το γνωρίζεις το. Ναι, το έχω διαβάσει. Πώς σου φάνηκε εκ πρώτης άποψης? Κοιτάξτε, αυτό βοηθάει στην αξιοπιστία των υποδρομιών πάρα πολύ προς τον κόσμο, ώστε κάποιοι προπονητές, παραδείγματος χάρη εγώ ή ο καθένας, να είμαστε προσεκτικοί και οι επιδόσεις των αλόγων να είναι φυσιολογικές και να μην έχουν μεταπτώσεις. Διότι ο ντόπινγκ έχει μεταπτώσει. Δηλαδή, ένα άλογο σήμερα μπορεί να έρθει 7-8 και την άλλη εβδομάδα να παίζεται και να το βοηθήσει κάποιο και να τρέξει καλύτερα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, είναι... δεν το βρίσκω τόσο. Θέλει πολύ συζήτηση αυτό το θέμα. Εγώ δεν πειράζει, το συζητήσουμε λίγο. Είναι και ο κύριος Παπαδόπουλος. Πολύ καλά, αλλά εμένα προσωπικά, σαν επαγγελματία, θα μου άρεσε πάρα πολύ να διασφαλιστεί η αξιοπρέπειά μου. Εγώ είμαι τώρα περίπου 20 χρόνια προπονητής. Τέλος πάντων, καλώς ή κακώς έχω γλιτώσει, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να σε κάνει κάποιος σταυλίτης, μπορεί να σε κάνει κάποιος άλλος. Δεν υπάρχει μια φύλαξη κανονική στους σταύλους. Είπαμε κατευθείαν ότι φταίει μόνο ο προπονητής. Απλώς ο προπονητής είναι ο υπεύθυνος. Εμείς όταν δουλεύουμε, φεύγουμε από το σταύλο, είναι κάποιοι άλλοι υπεύθυνοι. Κάποιοι άλλοι τρίτοι μπορεί να κάνουν κάτι άλλο.
Θέλει λίγο συζήτηση αυτό το θέμα. Δεν είναι τόσο πολύ απλό έτσι όπως παρουσιάζεται. Πάντως βοηθάει στη συνείδηση των Φιλίππων ότι κάτι καινούριο ξεκινάει με αυτές τις διαδικασίες, ώστε ο παίκτης να αρχίσει να αποκτάει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς το υποδομιακό στοίχημα. Πως η αξιοπιστία είναι ένα από τα θέματα τα σοβαρά τα οποία έχουν απομακρύνει πολύ κόσμο, ναι. Και το λέω, ναι. Και ξέρω τι λέω, είναι γεγονός. Εσύ λοιπόν πιστεύεις ότι αν αυτά όλα εδώ πέρα εφαρμοστούν και γίνουν πραγματικότητα και δεν μείνουν μόνο στα χαρτιά, ναι. Θα είναι ένα βήμα. Μόνο που γράφτηκε αυτό το πράγμα, να σα δώσω το καταλάβω. Εγώ τώρα το βλέπω εκτός σαν δεν το βλέπω σαν προπονητής. Γιατί εγώ έχω περάσει από όλα τα. Και αναβάτης και ιδιοκτήτης και προπονητής και παίκτης και όπως θέλεις δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι μου δημιουργεί την αίσθηση ότι τα λεφτά μου θα τα παίξω με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Τελικά, Μαρίνο, να σου πω κάτι, κάτσε να σε διακόψω, γιατί μου φαίνεται τα παντελόνια μου φορά είναι αντρικά. Είναι αντρικά. Το δηλώνω εγώ τώρα κατηγορηματικά εδώ απέναντι, γιατί εγώ το έχω καημό αυτό το πράγμα. Και δεν υπάρχει τίποτα εδώ πέρα, δεν έχω μιλήσει τίποτα με τους ανθρώπους για τα θέματα αυτά. Ευνηδιάζω και με ευνηδιάζουν. Λοιπόν, για να γίνει μια σωστή εκπομπή, βγαίνει ένας άνθρωπος και λέει: ναι, κύριε, έχω παίξει. Ένας άνθρωπος του χώρου. Σας έχω πει ότι εσείς όλοι, οι περισσότεροι, το 99% είστε παπάκια. Γιατί είστε παπάκια? Γιατί σας λένε, μόλις σας λένε αν έχετε παίξει, ξέρετε μόνο μία απάντηση. Απαπαπαπα. Καταλάβατε? Και το 90% από αυτούς είστε ψεύτες. Καταλάβατε, γιατί παίζετε. Και δεν είναι κακό να παίζετε. Κακό είναι να έχετε δόλο. Να παίζετε με σημαδεμένη τράπουλα. Αυτό είναι το κακό. Καταλάβατε, όποιος παίζει στα ίσα, μπράβο του και καλά κάνει και παίζει. Δεν συμμετέχει στο πάμε στοίχημα και στο κίνο, συμμετέχει στο παιχνίδι, το αμοιβαίο στοίχημα, το υποδρομιακό. Καταλάβατε, παπάκια, παπάκια. Γιατί δεν τα φοράτε, γιατί υπάρχουν και παντελόνια που φοράνε άντρας, είναι κολάν, είναι με το φερμουάρ στο πλάι. Γιατί τρελαίνομαι με κάτι τέτοια. Βρέθηκε εδώ ένας άνθρωπος να πει: έχω κάνει αναβάτης, έχω κάνει προπονητής, έχω κάνει διοκτήτης, έχω κάνει παίχτης. Γι' αυτό είναι πολύ ανώτερος από εσάς. Γι' αυτό σας έχει πάντα από κάτω. Και αυτός είναι ο Μαρίνος και εσείς είστε οι περαστικοί. Λοιπόν, Νίκο. Νίκο, εντάξει, καμιά φορά ξεσπάω, Μαρίνο, είμαι λίγο έτσι εγώ. Χρειάζεται. Λοιπόν, Νίκο. Τα ξεσπάσματα είναι καλά. Ξεσπάσματα είναι καλά. Συνεχίζουμε, πάμε σε αυτό το. Έχεις και εσύ την άποψή σου. Έχω μια άποψη η οποία έχει μάλιστα και αρκετή βάση. Το θέμα του doping control στην Ελλάδα είναι στον υπόδρομο, αυτό το ο τρόπος που ακολουθείται είναι πολύ περίεργος. Είναι περίεργος διότι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στις υποδρομίες ταυτόχρονα ελέγχουν και το doping control, ουσιαστικά δηλαδή ελέγχουν και τα ούρα των αλόγων που είναι ιδιοκτήτες και έχουν νικήσει σε μια υποδρομία. Αυτή λοιπόν η σαφής παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας έκανε τον ΕΛΣΥΠ, υποχρέωσε τον ΕΛΣΥΠ να προσφύγει στο συνήγορο του πολίτη και περαιτέρω στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ώστε αυτό το ατόπιμα, κατά τη δική μου άποψη, να διορθωθεί. Πράγματι λοιπόν, μετά από πολύχρονες προσπάθειες και επίπονες, καταφέραμε στην τελευταία διαχείριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από τον κύριο Δουβή και από τον κύριο Ιωαννίδη και με επαφές με το ΕΣΚΑΝ να φτάσουμε στο σημείο να στείλει μια επιστολή ο Υφυπουργός Αθλητισμού και να πει ότι κύριε, μετά από συζητήσεις που κάναμε με τη Φίλιππο Ένωση, με το ΕΣΚΑΝ και με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αποφασίστηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού να περάσουμε πλέον νομοσχέδιο το οποίο θα δίδει ο doping control στο ΕΣΚΑΝ. Όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένα άθλημα στην Ελλάδα και ο υπόδρομος, μην ξεχνάμε, είναι άθλημα, άσχετο αν ορισμένοι θέλουν να το μετατρέψουν σε κάτι άλλο, ότι κανένα άθλημα λοιπόν δεν ελέγχεται όσον αφορά το doping control από καμία άλλη αρχή πέραν του ΕΣΚΑΝ. Νίκο, ναι. Να σε διακόψω, ξέρω είναι αγένεια, αλλά είναι πάνω στο θέμα. Θέλω να σου πω ότι το νομοσχέδιο δεν λέει αυτό το πράγμα. Λέει ότι δύνατο υπουργός, δεν λέει να περάσει στο ΕΣΚΑΝ, δύνατο υπουργός αν το αποφασίσει. Ναι, όχι. Όχι. Έχω επιστολή, έχω και επιστολή, έχω και το νομοσχέδιο όμως. Έχω επιστολή στα χέρια μου του κυρίου Ιωαννίδη και του κυρίου Δουβή, η οποία μάλιστα είναι η 27η, αν δεν απατώμε, του 2009, ότι αποφασίστηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού το
το θέμα του doping control να περάσει στο ΕΣΚΑ. Έχω επιστολή στα χέρια μου και διάθεση οποιοδήποτε. Λέμε το ίδιο πράγμα. Συνεπώς το νομοσχέδιο δεν αναφέρει ότι περνάει στο ΕΣΚΑ. Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό με να αποφασίσει απόφαση, με μια υπογραφή του. Δεν, εγώ δεν είπα ότι το νομοσχέδιο αναφέρει. Εντάξει, μπορεί να με το υπουργική απόφαση είναι δηλαδή έτοιμη η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία. Συμφωνούμε. Και εδώ πάει να γίνει ένα πραξικόπημα. Εδώ λοιπόν θέλω να σου πω, για να κάνουμε και το συνήγορο του διαβόλου, ότι εγώ επισκέφθηκα προσωπικά το ΕΣΚΑΝ και μου είπε η κυρία που έχει μιλήσει και εσύ πολλές φορές, ότι κοίταξε να δεις, αυτό είναι ένα χαρτί. Μόλις εδώ από κάτω βάλει μια τσίφρα ο Υπουργός, εμείς την άλλη μέρα είμαστε έτοιμοι να πάμε στον υπόδρομο. Αυτή την τσίφρα ο Υπουργός δεν την έχει βάλει. Άσχετο ότι σου στείλε ένα ο Ιωαννίδης. Δεν πρόλαβε να τη βάλει γιατί περάσαμε σε εκλογές. Από το νομοσχέδιο. Από το νομοσχέδιο που θυμάσαι τι αγώνα κάναμε για να περάσει. Ναι. Από το νομοσχέδιο μέχρι την ημέρα που φύγανε από τα γραφεία τους. Μέχρι την ημέρα που, δηλαδή πριν μερικές μέρες, έχουν περάσει 2 χρόνια σχεδόν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ το λιγότερο που μπορώ να πω αγένεια την απόφαση της Φιλίππου Ενώσεως, ενώ χειρεύει η θέση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ενώ δεν υπάρχουν αρμόδιοι αυτή τη στιγμή να συναποφασίσουν ή μάλλον να αποφασίσουν, για να είμαι πιο σωστός, κάτι τέτοιο που προτείνει η Φίλιππος Ένωση, μέσα λοιπόν σε αυτήν το κενό που υπάρχει, να, μέσα σε όλα τα προβλήματα του υποδρόμου, ξαφνικά να βγει ένα τέτοιο δελτίο τύπου, το οποίο λέει ότι 1η 11 του 2009, δηλαδή από προχθές, το doping control θα γίνεται με αυτόν τον τρόπο που θα γίνεται. Όχι από προχθές, γιατί τεροχρονήσαμε την εκπομπή. 1η 11. Από 1η 11, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, από 9. Βεβαίως, με παίρνεις τον λόγο κατευθείαν εσύ. Εγώ δεν θα κριτικάρω τις αποφάσεις Φιλίππου Ενώσεως. Εντάξει, αυτοί αποφασίζουν, αυτοί λένε ότι αποφασίζει το σωματείο μου. Αλλά έχω μια πορεία τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ σήμερα προπονητής και έρχεται ένας ιδιοκτήτης και μου λέει, παραδείγματος χάρη, να πάω να πάρω τα άλογα του. Ναι. Από ένα άλλο προπονητή. Από ένα άλλο. Είναι 2, είναι 4, είναι 5. Γίνεται η κλήρωση. Και μέσα σε αυτές τις 5 μέρες, στις 7, έτσι μου κάνουν εκτακτοληψία και πέφτει αυτό το άλογο. Το συγκεκριμένο. Εάν αυτό το άλογο από τον προηγούμενο προπονητή, έτσι, είχε πάρει μια άλλη ουσία, ή από μένα να το πάρει κάποιος άλλος, έτσι, για να μην τα μπερδεύουμε τα θέματα, ναι. Παίρνω εγώ αυτό. Κατάλαβα. Είναι εγώ ένα άλογο σε ένα άλλο προπονητή. Του έχω κάνει κάτι. Εγώ δεν του το λέω. Μα νομίζω, ότι αυτό προβλέπεται. Όχι, δεν προβλέπεται. Ότι μετά, όταν πάρει ένα άλογο. Όχι, να το γράψει. Το να το γράψει είναι που λένε μετά από 15-20 μέρες είναι άλλο. Εγώ σου λέω ότι σκάει τώρα μέσα στον αριθμό των αλόγων των δικών που κάνω. Ισχύει καταρχάς αυτό ακόμα, το να περάσει 20 μέρες. Ακριβώς. Γιατί βλέπω τον Νικολάκεφ, νομίζω, με άλλη ιδιοκτησία τώρα. Τέλος πάντων, όχι. Εγώ, ναι, ο Νικολάκεφ και προχτές έτρεξε στα χρώματα του. Εγώ λέω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πέφτει αυτό το συγκεκριμένο άλογο. Δεν το διευκρινίζει δηλαδή ο κανονισμός. Βέβαια, συγγνώμη. Εγώ πιστεύω ότι τα άλογα που θα φεύγουν από ένα προπονητή κατά την κρίση τη δική μου, για να υπάρξει και διαφάνεια και να είναι κατοχυρωμένο ο επόμενος προπονητής που θα πάρει, μπορεί να είναι ένας άλλος να κοιτάει. Ναι, έρχεται ένα σταύλος και μια έκτακτη. Θα πρέπει, όπως λέει εκεί στις έκτακτες ουρολιψίες, να παίρνονται ώρα και από αυτά τα άλογα. Ώστε εγώ να είμαι χρεωμένος από την ώρα που θα είναι το άλογο στη δική μου δικαιοδοσία. Με το χαρτί του ότι το άλογο είναι καθαρό. Και τι σου λέω πολύ απλά. Έρχεται και μου το φέρνει το άλογο. Έγινε κατανοητό μαζί. Είναι πτυχή μιας λεπτομέρειας από όλη τη διαδικασία. Είναι σοβαρή για τους επαγγελματίες. Ασφαλώς. Θα επανέλθω για να ολοκληρώσω την προηγούμενη τοποθέτησή μου και θα πω ότι δεν είναι δυνατόν να δημιουργείται μια τριμελής επιτροπή για τον doping control από μέλη της Φιλίππου Ενώσεως και μάλιστα με τον Γενικό Διευθυντή της Φιλίππου Ενώσεως, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ανήκουν στην Φιλίππου Ενώση, άσχετο αν διευκρινίζεται Νίκο, ότι δεν θα είναι, μισό λεπτό να ολοκληρώσω, αν τυχόν δεν είναι υποπαραγωγή ιδιοκτήτες, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τη Φιλίππου Ενώση και μισθοδοτούνται από τη Φιλίππου Ενώση, να παίρνουν αποφάσεις για το πότε θα γίνονται έκτακτες ισοληψίες. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτά ούτε παιδάκια του Δημοτικού δεν μπορούν να τα δεχθούν. Σε αυτό το θέμα θα πλατιάσουμε λίγο. Που είπες τώρα, αμέσως μετά θέλω να μείνουμε στα θέματα, αυτό που το θεωρώ τώρα, έτσι όπως το άκουσα από τον Μαρίνο, το θεωρώ σοβαρό. Να μείνουμε λίγο και στα θέματα των ανθρώπων αυτών, των προπονητών. Μαρίνο, σε περίπτωση που εκλεγείς, μάλιστα, έχεις σκοπό να μιλήσεις, να κάνεις κάτι επάνω σε αυτό το θέμα μέσω του συνδέσμου, ας πούμε, που λέω όσοι... Κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα, εμείς, επειδή γνωρίζει ο κόσμος προς τα έξω,
Έχουμε το 33-35% των αλόγων ιδιοκτησία μας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Εγώ το γνωρίζω και το έχω καυτηριάσει από άλλες εκπομπές. Ότι είστε πλέον, συγγνώμη, ότι είστε πλέον μεγαλοϊδιοκτήτες. Μισό λεπτό. Δεν είστε ιδιοκτήτες. Η αιτία που γίναμε ιδιοκτήτες εμείς, μας εξανάγκασε η φυγή των ιδιοκτητών και μας παραμείναν τα άλογα. Μάλιστα. Εμείς δεν κάναμε καμία επένδυση. Δεν βγάλαμε λεφτά από την τσέπη μας να πάμε να αγοράσουμε κάποια άλογα. Κάποιοι αγοράζουν. Κάποιοι είχαν άλογα, κάποιοι χρωστάγανε. Και όταν φύγανε, μας αφήσανε τα άλογα. Και κάποιοι αγοράζουν, Μαρίνο. Μισό λεπτό. Πάμε λοιπόν στο 5% που λέτε εσείς και πάμε στο 95%. Κάποιοι είπα. Έτσι. Ναι. Στο 95% που χρεωθήκαμε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Εγώ μπορώ να το επιβεβαιώσω κιόλας από πλευράς της εκκλησίας. Λοιπόν, πράγματι, αυτό το πράγμα. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο, μια και μιλάμε για τους προπονητές. Λοιπόν, ο ΔΙΕ, κατά την άποψη δική μου, μας έχει χρησιμοποιήσει με τον χειρότερο τρόπο. Εγώ είμαι ένας επαγγελματίας που αύριο μεθαύριο μπορώ να φύγω γιατί έχω πληρώ τις όρους συνταξιοδοτήσεως και υπάρχουν καινούργια παιδιά που δεν είναι αβέβαια στο μέλλον τους. Τα βλέπω και σας μιλάω ειλικρινά, στεναχωριέμαι γιατί έρχεται μέρα που δεν έχουν να πάρουν τσιγάρα. Μάλιστα. Έρχεται ο ΔΙΕ από τη δική του πλευρά, λέει χρωστάς box. Σου κρατάει τα box, σου κρατάει τα νερά. Τα box κάτω δίναμε 3 ευρώ, δίνουμε 40. Ανεξέλεκτα τα νερά. Ένα. Ναι. Πόσο πληρώνει ένας προπονητής το μήνα για ένα box? Ξεκινάμε από 25 και πάνω. Δηλαδή χωρίς... ποια, γιατί υπάρχει κλίμακα? Ναι. Που και κάτι άλλο, αφορά... ξεχωριστά νερό, ξεχωριστά φως. Ναι, ναι, θα... 700 ευρώ φως. 700 ευρώ για ένα σταύλο? Ναι. Ένα σταύλο με πόσα box? Με 14 άλογα. Με 15. Ένα σταύλος που έχει, ξέρω εγώ, 40 άλογα. Ναι, ανεξέλεκτα. Εμείς, 700 ευρώ φως έχουμε... πληρώνεται το δίμηνο. Έχουμε ζητήσει εμείς να έχουμε ξεχωριστό ρολόι, απαγορεύεται. Εμείς πληρώνουμε τα φώτα όλου του υποδρόμου και ανεβαίνει η κλίμακα και πηγαίνουμε εμείς μετά στο κιλοβατόρα και πληρώνουμε του κόσμου τα λεφτά. Εγώ πιστεύω ότι οι προπονητές κάνουν μεγάλη προσπάθεια να γίνουν οικούσες, είναι αιμοδότες του υποδρόμου και δεν υπάρχει καμία βοήθεια από τις αρχές, είτε είναι η φίλη υποσύνωση είτε είναι ο ΔΙΕ. Κάθε μέρα βγαίνει και ένας καινούριος νόμος. Ο οποίος, συγγνώμη, είναι εις βάρος των προπονητών. Είναι λυπηρό, επειδή σας είπα ότι σε μία μέρα δεν μπορούμε να τα πούμε όλα αυτά τα οποία έχουμε στο μυαλό. Καλά, είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να. Έτσι, εδώ σε μία αλλά ώρα. Αλλά δεν μπορώ, συγγνώμη, εγώ εδώ και 20 χρόνια προπονητής και πρόεδρος των προπονητών και αντιπρόεδρος να έχουμε ζητήσει από τη φίλη υποένωση, κύριοι, θέλετε ένα ξεκαθάρισμα στον υπόδρομο. Όσοι έχουν άλογα, τα πληρώνουν και θα τα παίρνουμε εμείς τα τροφεία μέσα από τον υπόδρομο. Ώστε έτσι, να πληρώνεστε από τον ΟΔΙΕ και ο ΟΔΙΕ να τα παίρνει, ναι, από τους... Ναι. Εδώ, Μαρίνο, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι όσο καλό και αν ακούγεται για τους προπονητές, εσείς κάνετε με κάθε ιδιοκτήτη μία ιδιωτική σύμβαση. Έτσι. Καμία δεν έχουμε κάνει. Όχι, τώρα, δεν εννοώ να υπογράψετε. Ναι. Έρχεται ένας ιδιοκτήτης, ναι, σου λέει, κάτι, δώσε μου 650 ευρώ. Ναι. Και εγώ θα σου έχω το άλογο σου όπως πρέπει για να τρέχει. Και πώς αποδεικνύεται. Μισό λεπτό. Και πώς αποδεικνύεται. Να κάνει την ερώτηση. Λοιπόν. Έρχεται ο αυτός και του λες, ναι φίλε, σου λέει, ναι δέχομαι, άντε καλή συνεργασία να έχουμε κτλ. Στα λόγια. Συγγνώμη. Εγώ θα το πάρω έτσι, δεν με ενδιαφέρει το άλλο. Όχι, αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σε ενδιαφέρει. Νίκο, άσε να ολοκληρώσει για να απαντήσω εγώ. Αλλά επί της παρούσης και για να βγάλω αυτό το, να πάρω την απάντηση που θέλω, δεν αφορά αυτή τη στιγμή το τυπικό της υπόθεσης. Δεν είναι θεματυπικό, είναι ουσιαστικότατο. Έρχεται ο ΔΙΕ και σου λέει, έλα εδώ ρε φίλε. Εσύ πήρες για πελάτη το Δημητρίου. Ναι. Και θες να σου πληρώνω εγώ για το Δημητρίου. Με ρώτησες πριν το πάρεις. Μισό λεπτό, καταρχάς δεν σας είπα να πηγαίνει. Δεν σας κατάλαβα. Όταν δίνει χρώματα η φίλη ποσένου σε έναν ιδιοκτήτη. Ναι. Εντάξει, του αναλύει τις υποχρεώσεις του και τα προβλήματα που έχει. Σαφέστατα. Ωραία, του λέει καθαρό ποινικό μητρό. Έτσι. Δηλαδή, γιατί μέσα δεν περνάει μια παράγραφο ότι είναι υποχρεωμένος από την 1η μέχρι 5 του μηνός να καταβάλει τα τροφέα στον προπονητή. Τώρα θα τα παίρνουμε μέσω του ΟΔΙΕ. Εδώ πάμε αλλού λοιπόν. Εντάξει, γιατί, όταν δίνει χρώματα σαν φίλη υποσένωση, έτσι, και ζητά κάποιε διαδικασίε να γίνονται, θεωρώ δεδομένο ότι πρέπει να κατοχυρώσει με συγχωρήσει και τον επαγγελματία. Αυτοί φρόντισαν να σε κατοχυρώσουν παίρνοντα μέτρα. Νίκο, παίρνει το λόγο αμέσω γιατί είναι σοβαρό το θέμα και σε αφορά, γιατί έχει την ιδιοκτησία. Εσένα αφορά περισσότερο, εσύ θα μιλήσει. Αυτοί πήραν μέτρα στο να σταματήσουν να έρχονται οι ιδιοκτήτε. Δηλαδή τι είπανε. Πε μα ότι είσαι πλούσιο, του λέει είμαι πλούσιο. Και τι έχει. Έχω δύο σπίτια στην Οικουμενίτσα. Πάρε χρώματα. Δηλαδή δεν ζητήσανε ή ζητούσανε πρώτα κάποια στοιχεία εφορίας κτλ. Αυτά βέβαια η οικονομική κατάσταση του καθενός δεν είναι στο διήνεκες. Μπορεί κάποιος τώρα να μπορεί να συντηρεί 2 άλογα και αύριο να πάει καλύτερα η δουλειά του να συντηρεί 15. Ή το αντίθετο, να μπορεί να συντηρεί τώρα 2 άλογα που έρχεται και αύριο να μην μπορεί. Λοιπόν, αντί η Φιλιππος Ένωση λοιπόν να βρει κάποιο
δικό της τρόπο να σε κατοχυρώνει, να σου λέει, κύριε, αν το άλογο σου, αν ο προπονητής σου δεν μου στείλει το OK, ότι έχεις τακτοποιηθεί, τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις σου, τις ταμεία και στον προπονητή σου, τις οικονομικές, το άλογο σου αποκλείεται από εμάς, όχι για τον προπονητή σου. Έτσι πρέπει να γίνει. Ωραία, αυτό δεν το έχει κάνει. Αντίθετα, έχει κάνει κάποια άλλα πράγματα. Να μην επιτρέψει σε ιδιοκτήτες που θέλουν να έρθουν. Νίκο, παίρνει το λόγο, μιλάμε για ιδιοκτησία. Όχι, θα πω και μιλάμε ότι μείνατε. Συγγνώμη, Μαρίνο, αμέσως θα σου δώσω πάλι το λόγο. Μιλάμε ότι μείνατε 220-230. Πόσοι είστε ζωή, να έχετε? Τόσοι. Περίπου. Κοντεύετε να φτάσετε στον πληθυσμό του προπονητές. Ένας ιδιοκτήτης, ένας προπονητής. Για πες μας λοιπόν για την κατάδεια, γιατί αφορά και το Μαρίνο αυτό, για να ξέρει ο Μαρίνος γιατί αναγκάζεται να έχει άλογα δικά του, ενώ δεν θέλει. Θέλει να είναι προπονητής. Βέβαια, προπονητής είναι η δουλειά μου, μένα. Μπράβο. Να μας πει ο Νίκος. Ξανακάζομαι και έχω άλογα γιατί μου παραμείνανε. Συμφωνώ. Να μας πει ο Νίκος. Δηλαδή αυτό συμβαίνει και σε μένα, ναι. Σε όλους. Έτσι. Εδώ πρέπει να είμαι και το 80%. Έχουμε εδώ τον πρώτο. Όταν υπάρχουν τέτοιες εκπομπές, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει και γι' αυτό ήρθα οπωσδήποτε μεγάλη χαρά εδώ να μιλήσω, γιατί έχω να μιλήσω κάποια 5 χρόνια στην τηλεόραση, να μάθει ο κόσμος τι γίνεται. Εδώ πέρα χειρότεροι και οι πιο άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουμε και πεινάμε είμαστε οι προπονητές. Ωραία. Θέλω εντάξει, να και αυτή τη στιγμή, εκτός που μας κρατάνε, δεν σας ολοκλήρωσαμε τον ΟΔΙΕ, τι γίνεται. Έτσι έχουν ένα φαρμακείο κάτω, το οποίο θα το πάρουμε, θα πάμε αύριο, να δούμε αν έχει μέσα καθόλου πράγματα. Δεν έχει. Ωραία, γιατί δεν έχει. Ξέρετε γιατί δεν έχει. Ξέρω γιατί λέει, δεν έχει. Μα εγώ συγγνώμη, χτυπάει το άλογο μου. Ναι. Έτσι, και θέλω να πάω να πάρω. Για το κτηνιατρίο, ναι. Έτσι, για να ξέρω. Και έχω να απαγορέψει να πάρουν να φέρουν πράγματα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να βγουν στον αέρα, το να τα πηγαίνω εγώ και να τα λέω. Έτσι, γι' αυτό είπα πρέπει να βγω στο Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί εγώ έχω το θάρρος. Είπατε κάτι πράγματα προηγουμένως που είναι υπερβολικά τώρα. Όλοι φοράμε παντελόνια, ξαναγκαζόμαστε να κάνουμε λιγμούς. Άσε να έχω, ξαναγκαζόμαστε να κάνουμε λιγμούς. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω τους συναδέλφους μου, γιατί εγώ έχω κάνει τον κύκλο μου. Έτσι. Ναι, γιατί και εγώ αν έκανα λιγμούς που λες, συγγνώμη Μαρίνο, συγγνώμη, αν έκανα και εγώ λιγμούς εδώ πέρα και έκανε και ο Παπαδόπουλος και κάναμε όλοι λιγμούς, σε πληροφορώ ότι και εγώ θα είχα τώρα μία χορηγία από τον ΟΔΙΕ, μία από το καζίνο, μία από το ΝΟΠΑΠ κτλ. Εγώ αποφάσισα να μην κάνω λιγμούς. Και βλέπεις ότι τα πράγματα έτσι όπως είναι. Λοιπόν. Και ευτυχώς που δεν έκανες λιγμούς, γιατί υπάρχει μια τέτοια εκπομπή και έρχονται άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν ελεύθερα. Εγώ χαίρομαι που μεγάλες και θα ξαναέρθω στον τοπικό. Γιατί δεν μπορώ να ολοκληρώσω τις απόψεις. Θα ξανακάνουμε το ίδιο πράγμα. Θέματα. Έτσι, αλλά είναι λυπηρό. Ωραία, μια στιγμή να κάνουμε κάτι άλλο, Μαρίνο. Την άλλη Κυριακή, αν συμφωνείτε, συνεχίζουμε την εκπομπή από εκεί που θα σταματήσει σήμερα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ βγήκα εδώ να ενημερώσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εσύ Μαρίνο, συμφωνείς για την άλλη Κυριακή? Να μαζέψουμε λίγο τα πράγματα. Να μαζέψουμε λίγο τα πράγματα. Καταρχήν τα περισσότερα από αυτά τα πράγματα τα οποία λέει ο Μαρίνος είναι αληθινά. Δεν έχουν την ευκαιρία οι επαγγελματίες του χώρου, εγώ θα συμπεριλάβω όλους τους επαγγελματίες, δεν είναι μόνο οι προπονητές, είναι και οι αναβάτες, είναι και οι υποκόμοι, οι οποίοι δεν έχουν την ευκαιρία ποτέ να εκφράσουν τις απόψεις τους, να καταθέσουν τα προβλήματά τους και να βρουν κάποια απήχηση στα θέματα τα οποία τους αφορούν. Είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος αυτό και εγώ νομίζω ότι είναι σκεμμένο. Υπάρχει ένα κλίμα φόβου έκφρασης άποψης ανθρώπων όπως οι προπονητές και οι υπόλοιποι. Αυτό το πνεύμα θα πρέπει κάποτε να υποχωρήσει. Η εκπομπή δική σου δίνει το δικαίωμα να συμβεί αυτό και θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν αυτές οι προσπάθειες. Αυτό λοιπόν το οποίο συζητάγατε προηγουμένως μπορεί εύκολα να καλυφθεί. Οι διάφορες αλχημίες που γίνονται μεταξύ ιδιοκτητών προπονητών, γιατί εδώ θα πω στο Μαρίνο ότι δεν γίνονται μόνο μεταξύ ιδιοκτητών προπονητών, γίνονται και μεταξύ προπονητών και υποκόμων, γίνονται και μεταξύ προπονητών και αναβατών. Κάνε το λίγο πιο για τους φιλίπους. Είναι πάρα πολύ απλό το πράγμα. Ναι. Δεν υπάρχει κώδικας δεοντολογίας μέσα στον υποδρομιακό χώρο. Οι συναλλαγές που υπάρχουν μέσα στον υποδρομιακό χώρο είναι σχεδόν όλες στον αέρα. Δεν ελέγχονται, δεν δεσμεύει κανείς κανέναν. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καταστάσεις οι οποίες είναι καλύτερα να μην τις συζητήσουμε. Έχουν φέρει λοιπόν, ανεξέλεγκτη. Λοιπόν, αυτή η ανεξέλεγκτη όμως κατάσταση, παρόλο ότι πιστεύουν ορισμένοι ότι τους ευνοεί μακροπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται, όχι μόνο δεν τους ευνοεί, αντίθετα τους καταστρέφει. Δηλαδή, εάν τυχόν δεν υπάρχει μια γραπτή δέσμευση μεταξύ ενός προπονητή και ενός ιδιοκτήτη, ότι αναλαμβάνει την προπόνηση ενός αλόγου ένας προπονητής, με τις κάτωθι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις εκατέρωθεν και από τις δύο πλευρές, τότε, όπως καταλαβαίνεις, πολλές φορές βλέπουμε προπονητή και ιδιοκτήτη να έρχονται στα χέρια για θέματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ απλά. Νίκο, νομίζω ότι εδώ θα κάνω εγώ το δικηγόρο της Φιλίππου Ενώσεως. Δηλαδή, γιατί να το κάνει η Φιλίππος Ένωση? Έχουν και οι προπονητές
σύλλογο. Δεν, έχουν καμ... δεν έχει καμία σχέση ο σύλλογος. Να τελειώσω και να μου το πεις. Και οι ιδιοκτήτες. Ναι. Γιατί δεν κάθεστε οι δύο σύλλογοι μεταξύ σας να κάνετε μια διμερή συμφωνία. Έτσι. Οι ιδιοκτήτες και οι προπονητές να κάνετε μια διμερή πάνω συμφωνία. Πάνω από πέντε φορές έχει καλέσει ο ΕΛΣΥΠ την Ένωση Προπονητών στα γραφεία του. Πάμε σε άλλο. Για να τελειώσει και να λήξει αυτή η διαδικασία και πάντα ξεγλιστρούν. Είτε η μεν είτε η δε να μην την υπογράψουν. Δεν σου κρύβω, ναι, δεν σου κρύβω ότι και μέλη του δικού μου διοικητικού συμβουλίου αποφεύγουν να υπογράψουν αυτή τη δέσμευση. Έρχεται λοιπόν η υποχρεωτική πλέον παρέμβαση της Φιλίππου Ενώσεως αν θέλει να εποπτεύει σωστά το χώρο και θα πει κύριε από εδώ και στο εξής. Οι συνεργασίες που υπάρχουν μεταξύ σας θα είναι γραπτές. Ξέρετε τι θα σας πει. Ξεκάθαρες και όμορφες. Ξέρετε τι θα σας πει η Φιλίππος Ένωσης. Τι θα μας πει. Βρέστε τα μεταξύ σας και ελάτε να το επικυρώσουμε. Δεν το λέει σε άλλα θέματα, γιατί εδώ το λέει. Όχι. Στον ντόπινγκ, ας πούμε, όπως μου είπες, δεν το λέει. Εγώ θα ξεκινήσω από την αρχή για να φτάσουμε κάπου. Εγώ είπα κάποια στιγμή ότι όλοι φέρουμε ευθύνη για το κατάλημα των υποδρομιών. Μάλιστα. Είτε τη αξιοπιστία, είτε τα ντόπινγκ, είτε οτιδήποτε. Και ζήτησα από την αρχή μια συντονιστική επιτροπή. Η οποία θα αποτελείται από όλους τους φορείς. Και την Φιλίππο. Δεν θα έρθω εγώ, συγγνώμη. Εγώ δεν θα έρθω μόνος μου. Θα έρθουν και σταυλίτες και τζόκεϊ και όλοι και όλοι και θα καθίσουμε κάτω. Γιατί αυτό εγώ το θεωρώ σπίτι μου. Είμαι 45 χρόνια. Εντάξει, είμαι από τους παλιούς, εκτός αν όπως είπες πολύ σωστά, ένα καλό αναβάτης. Εγώ πρώτα απ' όλα είμαι ένα καλό επαγγελματία. Εντάξει. Και απαιτώ από όλους εμάς που είμαστε υποχρεωμένοι και ζούμε τις οικογένειές μας και είμαστε οι προέδροι κάποιων σωματείων να καθίσουμε κάτω και να βάλουμε με συγχωρείς. Κάποια πράγματα στη βάση και να κάνουμε εισήγηση στη Φιλίππο Ένωση, έτσι, γραπτή, ναι. Ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τη Φιλίππο Ένωση όταν πάνε γραπτά όλα από όλους μας. Πιστεύω ότι η Φιλίππος Ένωση δεν θα έρθει και θα συνεπώς πει ότι εγώ... Συμφωνείς ότι πρέπει να κάτσετε μαζί οι διοκτήτες και προπονητές σε πρώτη φάση. Σε παρακαλώ, εδώ πέρα έχω γράψει συντονιστική επιτροπή. Συντονιστική επιτροπή σε διμερείς συμφωνίες. Πρόσχετε. Τώρα τι να πει ο υποκόμος στη συμφωνία που θα κάνει. Όλα θα τα πούμε. Όλα. Σε άλλα θέματα. Ο υποκόμος έχει πολλά να πει και για τους δύο. Σε πληροφορώ. Ναι, και για, αναβάτες. Και για τα ρεγάλα των ιδιοκτητών, αλλά και για τις πληρωμές που ρεγάλα, έχει. Τα ρεγάλα μην τα θίγετε καθόλου, γιατί δεν συμφέρει ούτε τους ιδιοκτήτες ούτε τους προπονητές. Γιατί να τα θίγουν. Γιατί να τα θίγεις, γιατί είναι αφορά τα χρήματα. Μα πρέπει να θίγουν τα προβλήματα. Είναι μαύρα χρήματα, μην τα θίγετε, σας λέω. Να μην υπάρχουν μαύρα χρήματα. Να μην υπάρχουν μαύρα χρήματα. Ξέρεις ότι καταδικάστηκε ο Λέστερ Πίγκοτ. Ο Λέστερ Πίγκοτ καταδικάστηκε για φορολογικούς σκοπούς. Για τα ρεγάλα που δεν δήλωνε. Μπράβο. Αφήστε το αυτό το θέμα. Μην το συζητήσουμε από αυτό το θέμα. Νομίζω ότι καλά πάμε. Ναι, νομίζω ότι. ότι καλά, θα συνεχίσουμε και την άλλη Κυριακή. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλω να θίξω εγώ ένα Μαρίνο. Επέτρεψε μου. Ξέρω ότι έχεις να πεις πάρα πολλά, αλλά έχουμε και άλλη μια ώρα την επόμενη Κυριακή και θα συνεχίσουμε και σήμερα βέβαια. Νίκο, λέει ένα σημείο που μου έκανε εντύπωση και Μαρίνο φυσικά, γιατί είσαι προπονητής και ο άλλος πρόεδρος των ιδιοκτητών, ότι. Εδώ είναι. Παίρνω από τις αλλαγές στον κώδικα υποδρομιών για τις οροληψίες. Λοιπόν, λέει λοιπόν εδώ. Πως τα άλογα που θα είναι στο υποφορβείο, ναι. Που θα αποσύρονται, ναι. Δεν λέει υποφορβείο, στους χώρους που σταυλίζονται, γιατί υπάρχουν και πανσιόν. Ναι. Λοιπόν, θα παίρνει η Φιλίππος Ένωση, αυτή η τριμελής επιτροπή ή οποιαδήποτε, την απόφαση και θα λέει ευνηδιαστικός έλεγχος. Ναι. Εγώ παίρνω και λέω, ο κύριος Μαρινόπουλος, δεν είναι δυνατόν να μην ξέρει, γιατί οι υπάλληλοι του είναι αυτοί που θα. Λέω ο κύριος Μαρινόπουλος, ο κύριος Μητυλινέος, ο κάθε υποπαραγωγός. Είναι εύκολο ο υπάλληλός σου να σου πουλήσει εκδούλευση. Ας μην του το ζητήσεις. Δεν είπα θα το ζητήσει. Και ξέρεις ότι αύριο θα σου έρθουν στο υποφορβείο σου. Λοιπόν, εκεί λοιπόν παίρνω εγώ, που είμαι έτσι κακόβουλος, ξέρω εγώ, σκέφτομαι πονηρά, ότι κάποια άλογα, τρία άλογα, τα έχεις πειράξει με κάποιο φάρμακο, εντάξει, τις θεραπείες που λέμε, όχι τη μία και κάτω, τις έχεις ξεκινήσει. Λοιπόν, εδώ προβλέπει ο νόμος, λέει, αν σου βρω άλογο εκεί μέσα που είναι τάδε, τάδε, τάδε με ουσία κτλ, θα πληρώσεις αυτά, θα αποκλειστεί για ένα χρόνο, για 6 μήνες και ούτω καθεξής. Εγώ θέλω να ρωτήσω, μέσα σε αυτά τα υποφορβεία υπάρχουν, φαντάζομαι, ή πρέπει να υπάρχουν, εις πανσιόν, πώς το λέμε αυτό το δελτίο νοσηλείας, ποιο έχετε, ένα βιβλίο που έχετε και εσείς στους στάβλους σας πρέπει δεν να έχετε. Δεν το γνωρίζω αυτό, θα σου πω ψέματα. Βιβλίο το θεραπείων. Ναι, ναι, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Θεραπείων. Δεν νομίζω δεν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει. Όχι. Στους στάβλους υπάρχει, στον υπόδρομο. Στάβλους, ναι, ναι, πρέπει ναι, να υπάρχει. Αν υπάρχει εκεί. Και έχω εγώ ένα ακτινίατρο. Και εφόσον ξέρω ότι θα μου έρθουν τις 9 η ώρα, θα είναι εκεί. Α, το ξέρω εγώ την προηγούμενη μέρα. Ή το ξέρω μια ώρα πριν. Πάω και γράφω εγώ στο βιβλίο ότι το άλογο μου τάδε έκανε αυτή τη θεραπεία γιατί μου αρρώστησε. Το άλογο του μου και ουσίες που είναι μέσα του, τις περνάω στο βιβλίο θεραπείων. Αθωώνεται. Ανάλογα με τον κανονισμό ο οποίος πρόκειται να προβλεφθεί. Ο κανονισμός θα προβλέπει. Συγγνώμη. Αυτή η απόφαση της Φιλίππου Ενώσεως προήλθε από πίεση
δεν το λέω για λόγους, αλλά είναι η πραγματικότητα του ΕΛΣΥΠ, που ζήτησε από το ΕΣΚΑΝ και από το Υφυπουργείο Αθλητισμού να ελέγχει με έκτακτες ορολογίες τις εξόδους, εισόδους των αλόγων που έχουν γίνει πλέον καθημερινές σχεδόν, και βλέπεις ότι ομάδες φεύγουν, ομάδες έρχονται, μπαίνουν, βγαίνουν, τρέχουν αμέσως και εν πάση περιπτώσει ένα μπάχαλο. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μέχρι σήμερα είχε προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Τώρα που παίρνεται αυτή η απόφαση, αν και εφόσον εφαρμοστεί από τη Φίλιππο Ένωση, τότε θα πρέπει να μπουν και κάποιοι κανονισμοί και κάποιοι όροι ώστε να ναι, να δεν μπορεί να διασφαλιστεί όμως. Υπάρχει το ασυμβίβαστο, όπως είπες προηγουμένως και εσύ. Το ασυμβίβαστο ότι. Γι' αυτό πρέπει να πάει στο ΕΣΚΑΝ. Οι ελεγχόμενοι είναι και οι ελέγχοντες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει το ΕΣΚΑΝ να αναλάβει. Από αυτή την άποψη. Χωρίς δεύτερη λοιπόν, κουβέντα. Έχουμε ακόμα, πριν περάσουμε και σε αυτό που σήμερα θα σας βάλω στο παιχνίδι. Πριν περάσουμε σε κάποιες προτάσεις που υπάρχουν άνθρωποι και φίλοι που τις περιμένουν, να ακούσουν και τη δική μου γνώμη, και σήμερα θα σας βάλω σε ένα σημείο μες στο παιχνίδι σε αυτό. Θα ήθελα έτσι για 2 λεπτά ακόμα πριν περάσουμε σε αυτό, γιατί και ο χρόνος είναι αμήλικτος, είπαμε, ο τηλεοπτικός, να ρωτήσω ακόμη τον Μαρίνο, τον προπονητή, τον αναβάτη Μαρίνο. Μαρίνο, ξέρεις ότι μπορεί να είσαι προπονητής 20 χρόνια. Υπάρχουν φίλοι της ηλικίας δικής μου και μεγαλύτεροι που ακόμα σε βλέπουν πάνω στο άλογο. Εκεί στην ευθεία. Να προσπαθείς να περάσεις το χειμένα από μέσα και να πλακώνεσαι στο ζυγιστήριο. Λοιπόν. Δεν θέλεις καλύτερα τον Βαγγέλη, τον Κυράτσα να τα πει. Θα τα πω και αυτό. Όχι, ξέρει τι του λέω. Έχει σημασία με τον Κυράτσα. Θα το πω, θα το πω. Εκεί θα πάω. Εκεί θα καταλήξω. Εκεί θα καταλήξω. Εκεί θα καταλήξω. Που σε πέρασε ο χειμένα από μέσα και του λες μέσα στο ζυγιστήριο την επόμενη φορά που το κάνει δεν ήθελα να σε σκοτώσω. Γιατί θα μπορούσε άνετα να το κλείσει και να σκοτωθεί. Μήπω επαγγελματικά. Λοιπόν, και σε κέρδισε φωτοφίνη. Του λες την επόμενη φορά όμως δεν θα σου κάνω τη χάρη, ναι. Θα θυμάσαι αυτά. Έτσι, εγώ τα θυμάμαι γιατί ήμουν απέξω και κοίταγα. Λοιπόν, σωστά μίλησα. Πολύ καλά έκανες. Η αντιπαλότητα λοιπόν με το Βαγγέλη, το Κεράτσα, αντιπαλότητα εμείς το βλέπαμε σαν ευγενή άμυλα. Ναι. Δεν ξέρω αν είχατε κάτι άλλο, αλλά δεν μας ενδιαφέρει εμάς τους Φιλίππους. Εμείς βλέπαμε δύο σούπερ αναβάτες επάνω πολλές φορές στα καλύτερα άλογα της κούρσας να τα σηκώνουν, να τα απογειώνουν. Δεν ξέρω τι κόλπο είχατε και δεν πατάγανε κάτω τα άλογα, δεν μας ενδιαφέρει. Καλά, αυτά είναι υπερβολές. Καλά, άστα δεν είναι υπερβολές. Εμείς όταν λέμε να ότι είχαμε ένα ποδοσφαιριστή, το Θωμά το Μαύρο, ξέρω εγώ γιατί μαγζής, που πέταγε και έκανε και έδειχνε. Έχουμε το ίδιο πάθος. Λοιπόν, εγώ σας είπα, εγώ τώρα πλέον είμαι. Μαγζής. Και τι θα είσαι. Όχι, αγγζής, αγγζής. Αγγζής. Τώρα κοκκίνησες για τη συζήτηση του Κυράτσα για την ΑΕΚ. Γιατί από τα δύο. Και για τα δύο. Εγώ, πες μου δύο λόγια. Εγώ δεν τρεπόμαι για τις απόψεις μου, κύριε Παπαδόπουλε. Πες μου δύο λόγια. Πες μου δύο λόγια για τον Βαγγέλη τον Κεράτσα. Έτσι, συντομία. Καταρχάς για τον Βαγγέλη τον Κεράτσα πρέπει να καθίσω να μιλάω μέρες. Μίλα τώρα με 2 ώρες και την λοιπόν, άλλη γυναίκα. Ο Κεράτσα είναι ο δάσκαλός μου. Ξεκίνησα όταν ήμουν εγώ μικρός και την έχουμε 4 χρόνια διαφορά. Και είχα τότε δάσκαλο τον Πατή και αυτό μιλάμε για τις φυσιονομίες του υποδρόμου και μου λέγανε. Θα κοιτάς αυτόν τον αναβάτη και μου έρθουν τον Κεράτσα. Μέναν δίπλα στο σπίτι με τον Κεράτσα και με έπαιρνε μέναν και τον αδελφό του, τον Βασίλη. Αν ξέρετε αυτός, αν δεν τα κατάλαβε, δεν είχε τον ταλέντο να φτάσει κάπου. Για τον Βασίλη. Ναι, και σε έχουμε κάποια... λίγο χρόνο. Αν θες, το ναι, το και σε κάποια στιγμή, λοιπόν, εγώ έγινα αντίπαλος του. Ναι. Όταν λέμε αντίπαλος, υπήρχε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ακριβώς έτσι ήταν. Ο Κεράτσας μια ολόκληρη ιστορία. Θα έπρεπε μια φωτογραφία, ένα άγαλμα του Κεράτσα μέσα. Τον έχω φέρει εγώ εδώ τον Κεράτσα. Ο Κεράτσας μου έχουν μια φωτογραφία. Όλοι αυτοί που πολεμάνε τον Κεράτσα έχουν βοηθήσει άλλους που έχουν κάνει χειρότερα από τον Κεράτσα. Ωραία. Και τέλος πάντων ο Κεράτσας, όπως και ο Μαραντόνα, ο οποίος συγγνώμη τον βρήκανε με κόκα, τον κάνανε πρόεδρο και προπονητή. Θα έπρεπε να σεβαστούν αυτόν τον άνθρωπο, διότι είναι μια ιστορία πρώτα απ' όλα και δεύτερον μπορεί να προσφέρει πολλά στον χώρο. Και σαν προπονητή στους αναβάτες, σαν εκπαιδευτής. Κατάλαβα. 15 πράγματα. Και ζητάει τη δουλειά τώρα ο άνθρωπος και τον πετάνε έξω. Θα συνεχίσω. Συγγνώμη γιατί τρελαίνομαι ακόμα για τον Κεράτσα. Έχεις δίκιο και τρελαίνεσαι. Όλοι νομίζουν ότι εγώ είμαι κομπλεξικός. Κύριε. Ναι, ήταν καλύτερο τζόκι από μένα, δεν λέει τίποτα. Επιβάλλεται ο Κεράτσας στην ιστορία όπως ο Κατσιπαναγής και όλοι οι άλλοι να είναι στον χώρο. Αυτά κάτσε, κάτσε, γιατί που έχεις πει, ο Κεράτσας ήταν καλύτερος ζόκι και εγώ καλύτερος επαγγελματίας είναι ένα θέμα που θα το συνετεί. Ναι. Ήταν καλύτερος ζόκι από μένα, αλλά εγώ καλύτερος επαγγελματίας από τον Κεράτσα. Ναι. Στην επόμενη εκπομπή πάμε λίγο εν τάχει, εν συντομία. Ένα μήνυμα. Θα συνεχίσουμε λίγο την Κυριακή. Κάποιοι ρώτησαν γιατί να έρθει ο Μαρίνος στην εκπομπή. Νομίζω ότι μετά από αυτά που άκουσαν, κατάλαβα γιατί έπρεπε να έρθει ο Μαρίνος. Και γιατί θα ξανάρθει. Λοιπόν, πάμε λίγο στην κάρτα μας. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στην πρώτη υποδρομία. Στην πρώτη υποδρομία. Εγώ σήμερα δίνω κάποια outsider, παιδιά. Έχω τους λόγους μου που τα δίνω. Λοιπόν, ο Νικολάγεβιτς δεν βρήκε καλό το στίβο. Πολύ λάσπη. Πλατσούριζε με στη λάσπη. Ήρθε πίσω. Πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερες δυνατότητες. Θα του δώσω την πρώτη τύχη στα 1200 μέτρα. Αντίπαλός του για μένα είναι ο Σουντέικιν. Και ο Αλέξανδρος, ο οποίος κατά πολλούς θεωρείται ένα πολύ μεγάλο άλογο, εγώ ακόμα θα το δω πρώτα ότι είναι μεγάλο άλογο και μετά θα πιστέψω από μια εμφάνιση καλή που έκανε στο παρελθόν, του δίνω και αυτού τύχη. Ο σούπερ νέος κόσμος τρέχει με καλύτερα άλογα,
Θα δούμε μέχρι πού θα πάει. Λοιπόν, Νικολάγεβιτς πρώτη τύχη, Αλέξανδρος Σουντέγκιν και Σούπερ Νέος Κόσμος. Πάμε δεύτερη υποδρομή εντάχη, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Σε 1000 μέτρα, ο Κιλάτσι Κίνγκ έχει δείξει καλή συμπεριφορά στις προπονήσεις. Ο Σίλβερ Τζόρτζιο να προσεχθεί ιδιαίτερα, είναι στη μέρα του, μπορεί να είναι αυτός ο νικητής. Πάμε λοιπόν και με το Raise the Bet, είναι ένα καινούριο άλογο το οποίο τρέχει, και αυτός έχει δείξει καλή συμπεριφορά. Και ο Βράχος, ο οποίος έχει πολλά περιθώρια ανόδου. Λοιπόν, Κιλάτσι Κίνγκ, Σίλβερ Τζόρτζιο, Raise the Bet και Βράχος για την άφιξη. Εδώ λοιπόν στην τρίτη υποδρομία ο Πολύ Ζαχάρεφ. Ο Πολύ Ζαχάρεφ ήρθε πολύ, έχει γίνει λίγος. Εγώ δεν θα το πιστεύω ότι θα μεταμορφωθεί τόσο πολύ, ούτε ότι θα βάλουμε χόρτο στο, αύριο στο Μαρκόπουλο. Δίνω πρώτη τύχη στον Ασκάνιο. Δεύτερη τύχη πιθανόν ο Ζαχάρεφ. Ο Ραμσίς Γουέι θα τρέξει πολύ δυνατά. Και ο Φώτης Παναγιώτης σε εξαιρετική φόρμα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Τέταρτη υποδρομία 1200 μέτρα. Εδώ λοιπόν τρέχει η Δίλη, αλλά εγώ έρχεται από ρεπό. Εγώ λοιπόν θα επιμείνω στην Ντόναγκουντ. Πιστεύω ότι η Ντόναγκουντ έχει περιθώρια και περαιτέρω ανόδου και θα κερδίσει αυτή. Η Δίλη, η Φωτοβολίδα, η οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά και η Στίνα Γουέι. Και η Στίνα Γουέι θα τρέξουν πολύ καλά. Πάμε στην πέμπτη υποδρομία. Εδώ έχουμε το Ρίπερ, ο οποίος τα έχει καταφέρει, έχει τρέξει διακριτικά με καλύτερους αντιπάλους από αυτούς. Όχι ότι αυτή δεν είναι καλή, αλλά εν πάση περιπτώσει να πάμε και στο Βάμολο με τα 48,5 κιλά του, ο οποίος είναι σε εξαιρετική φόρμα. Ο Eastern Emperor, σταθερή αξία σε αυτούς τους ομίλους. Καλός και πολύ φορμαρισμένος και ο Questore Way. Πάμε στην έκτη υποδρομία. Στην έκτη υποδρομία εδώ θα σας κάνει εντύπωση, γιατί θα σας προτείνω το Fair Lover. Θα μου πείτε είναι κατώτερο άλογο από τα άλλα. Εγώ όμως θα λάβω υπόψη την ισχυρή του ανάβαση με το Βαγγέλη, θα λάβω υπόψη τα χαμηλά του κιλά, θα λάβω υπόψη την πιθανή κατάσταση του στίβου αύριο και θα θεωρήσω αντίπαλό του τον άλλο χαμηλόβαρο, τον Barbary Pirate. Τόσο ο Βραζιλιάνος Τέρζ, ο οποίος έχει συνηθίσει όταν έρχεται φρέσκος να πηγαίνει στο κεφάλι και να κερδίζει, όσο και ο Overlord Way έχουν και αυτοί καλή τύχη. Πάμε στην 7η υποδρομία, στα 1400 μέτρα. Εδώ έχουμε μέτρια άλογα. Ο Άρντεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, το έχει αποδείξει. Πιστεύω ότι θα κοιτάξει να εκμεταλλευτεί αυτή την περίοδο φόρμας και να πάρει και αυτή την νίκη. Λοιπόν, ο Μαχάουν, αμφιλεγόμενος, μία έτσι, μία αλλιώς, κάποιες παθήσεις του κτλ. Όμως οι δυνατότητές του είναι γι' αυτό τον όμιλο αρκετές. Ο Μαχάουν έχει τύχει, ο Τιμαίος κι αυτός είναι καλός για τον όμιλο. Προβληματίστηκα αν θα πω, μεταξύ Όμπι του και Γκάγκανου. Πιστεύω ότι ο Γκάγκανος τελικά θα είναι αυτός που θα συμπληρώσει την άφιξη. Λοιπόν, 8η υποδρομία, τρέχει ο Μέριχας και εκ πρώτης όψεως λέμε ο Μέριχας εδώ τι δουλειά έχει, βέβαια ο ισοζυγισμός δεν είναι υπέρ του. Λοιπόν, ο Μονάκριβος κατά πάσα πιθανότητα θα αποφύγει με αυτόν τον ισοζυγισμό την πολύ μεγάλη πίεση του κίνδυνου. Ναι, τρέχει και ο κίνδυνος, θα τον έχω υπόψη μου και φυσικά είναι και ο κίνδυνος μέσα, ο οποίος αν δεν μπλένε μπλακεί σε πολύ μεγάλο διαπληκτισμό με το Μονάκριβο, τότε λοιπόν θα μπορέσει να τρέξει αυτός καλά. Υπόψη και ο Πικορόκο. Σε αυτή την κούρσα είναι και ο Legal Spirit. Εγώ προτείνω Μέριχα πρώτη τύχη. Μαρίνο, κάτι είπες για τον κίνδυνο. Σ' αρέσει για αύριο ή σ' αρέσει για την όμορφο? Δεν είναι γυναίκα. Δεν είναι γυναίκα, αρσενικό, ναι. Είναι κεκτομίας. Λοιπόν, αυτά. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι πριν σας χαιρετήσουμε ο καθένας ξεχωριστά, ότι ακριβώς την άλλη Κυριακή και την ίδια ώρα, το ίδιο ακριβώς πάνελ, ο Μαρίνος Σαντορινέος, ο Νίκος Παπαδόπουλος και εγώ θα είμαστε εδώ να συνεχίσουμε μία συζήτηση που έχουμε αρχίσει. Κάποιοι πήρατε φωτιά, κάποιοι θα πάρετε στην άλλη συμμετοχή. Προσδεθείτε. Λοιπόν, Μαρίνο. Εγώ ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω, διότι μέσα από την εκπομπή σας προσπάθησα να δώσω να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος που έγινε γύρω από τον υπόδρομο και να ευαισθητοποιηθούν οι αρχές και να ξεκινήσουμε μια καινούργια αρχή από μεθαύριο. Ωραία. Να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι καλό, γιατί είναι λυπηρό να είμαστε ένα κράτος ολόκληρο και να έχουμε αυτόν τον υπόδρομο. Ωραία. Λοιπόν. Η εμφάνιση του Μαρίνου σαν επαγγελματία στην εκπομπή είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες. Πρέπει ο κόσμος του υποδρόμου να γίνει πιο γνωστός στους Φιλίππους, ακόμη και σε μη Φιλίππους. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα διαφημίσουμε τις υποδρομίες. Φίλοι και φίλες, σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ό,τι καλύτερο για εσάς και τις οικογένειές σας. Γεια σας.